Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τους Έλληνες που ταξιδεύουν. Θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον κύριο Ευστάθιο Ιφαντή, είναι πλοίαρχος επιβατικού πλοίου. Αυτή την εποχή βρίσκεται στην Ινδονησία. Καλησπέρα σας, κύριε Ιφαντή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλημέρα σε εσάς. Είναι περίπου 3 τα ξημερώματα στην περιοχή που βρίσκεστε. Ωστόσο, να σας ευχαριστήσω που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα ξύπνιος για να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να δούμε πώς είναι τα πράγματα για εσάς που ταξιδεύετε και που αλλάζετε πολύ συχνά λιμάνι, φαντάζομαι, με όλη την κατάσταση που διαμορφώνεται στον κόσμο με την πανδημία. Να είστε καλά, δεν είναι πρόβλημα που έπρεπε να κατσούμε χαργά. Να σας ευχαριστήσω. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Παλί. Είναι ένα νησί στη κεντρική Ινδονησία. Εδώ το πράγμα δεν είναι τόσο τραγικά όσο είναι στην Ελλάδα από ό,τι ακούω, γιατί για μια χώρα 200 εκατομμυρίων, χίλιες περιπτώσεις που έχουν εδώ δεν είναι τόσο πολλές. Ναι. Δεν υπάρχει μεγάλη εξάπλωση ουσιαστικά μέχρι τώρα. Εδώ ναι, εδώ δεν υπάρχει. Βέβαια στο κλάδο μας, στο κλάδο της Αυστραλίας υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Και ειδικότερα στα τουριστικά, γιατί εμείς εδώ πέρα είμαστε επιβατικό πλοίο. Ο τουρισμός θα πληγεί αρκετά. Γιατί φανταστείτε ότι εμείς είχαμε κρουαζιέρα στην Ταϊλάνδη και φύγαμε την Ταϊλάνδη να έρθουμε εδώ για καλύτερα. Ναι. Και τελικά ούτε εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κρουαζιέρες. Ο κόσμος δεν θέλει να πάει κρουαζιέρα, είναι κατανοητό. Δεν είναι παράλογο. Αλλά μέχρι να έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος στα πλοία, τα κρουαζιερόπλοια, για να κάνει την κρουαζιέρα, θα περάσει πολύ καιρός. Γιατί υπήρξαν και περιστατικά κρουσμάτων και σοβαρών σε κρουαζιερόπλοια. Κάποια έμειναν εκτός λιμανιών, σε καραντίνα οι επιβάτες, οι ταξιδιώτες. Και φαντάζομαι ότι όλο αυτό έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο κλίμα γύρω από την κρουαζιέρα και τη δική σας τη δουλειά. Σωστά, σωστά. Εμείς ήμασταν από τους τυχερούς, βέβαια, δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Ούτε από πλήρωμα ούτε από επιβάτες. Αν και τώρα δεν έχουμε επιβάτες εδώ και λίγες μέρες. Ναι. Άντσαμε τις κρουαζιέρες και δεν έχουμε επαφή και με τον έξω κόσμο. Πέραν από 2 μέρες που μείναμε στο λιμάνι εδώ στον Παλί, ναι, για τρόφιμα, τροφοδοσία, δηλαδή και πετρέλαια, τις υπόλοιπες μέρες είμαστε αγκυροβολημένοι. Οπότε δεν έχουμε επαφή με τον κόσμο. Και καλύτερα κιόλας για εμάς από την άρα και προστατευμένοι. Άρα και προστατευμένοι. Σωστά. Γιατί κανείς δεν γνωρίζει και πώς λειτουργούν τα συστήματα υγείας σε αυτές τις περιοχές. Φαντάζομαι ότι είναι λογικό να υπάρχει μία ανησυχία και σε εσάς. Αφού μπορείτε να περιορίσετε την οποιαδήποτε επαφή, σίγουρα είναι κάτι θετικό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά σας, με το πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, με το πόσο θα πληγεί ο τουρισμός. Φαίνεται ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως μετά, όσο πιο σύντομα μπορέσει να αντιμετωπιστεί, γιατί κανείς δεν ξέρει και πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Σωστά. Και ο τουρισμός θα πηγαίνει επανόρθωτα. Δηλαδή, όλες οι άλλες επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν να δουλεύουν κανονικά, ας πούμε, σε 1 μήνα ή 2 μήνες, γιατί τον τουρισμό θα πάρει το διπλάσιο. Ναι. Και σε μία περίοδο που ήταν η τουριστική περίοδος, τουλάχιστον για τις χώρες της Μεσογείου, για την Ευρώπη, ήταν μία πολύ καλή εποχή αυτή. Τώρα ξεκινούσαν τα ταξίδια, ο κόσμος. Νομίζω ότι θα είναι σοβαρά τα προβλήματα. Εσείς μου είπατε ότι έχετε κατέβει μόνο 1-2 μέρες για ανεφοδιασμούς. Δεν είναι, θα χρειαστεί να αλλάξετε λιμάνι άμεσα από τη στιγμή που δεν θα ταξιδέψει το πλοίο σας? Προς το παρόν όχι. Αν και γενικότερα υπάρχει από τις τοπικές αρχές υπάρχει επιθυμία να φύγουμε. Ναι. Αλλά η εταιρεία μας κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να παραμείνουμε εδώ. Γιατί το να διώξει ένα πλοίο με άγνωστη κατεύθυνση. Ναι, για πού να φύγετε δεν σας το λέει κανείς. Το για πού να φύγετε δεν σας το λέει κανείς, φαντάζομαι. Ακριβώς, ακριβώς. Και εμείς θέλουμε να παραμείνουμε εδώ γιατί οι κανονισμένες κρουαζιέρες που έχει το πλοίο είναι για τον άλλο μήνα και ξεκινάνε από εδώ. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι έχει λήξει ο συναγερμός, αν υποθέσουμε ότι λήξει ο συναγερμός, θα είστε εκεί και θα μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε. Σωστά. Και πάλι να εργάζεστε. Πόσος κόσμος βρίσκεται στο πλοίο? Έχουν φύγει μερικοί, τώρα έχουμε μείνει 11 άτομα. 11 άτομα. Δεν είναι μεγάλο πλοίο. Η εταιρεία που εργάζομαι έχει μίνι μπουτίκ κρουαζιερόπλοια, 50 ατόμων. Είμαστε σχεδόν η μισή από το κανονικό το πλήρωμα. Παρακολουθείτε ταυτόχρονα όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, επικοινωνείτε με τους δικούς σας. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η αίσθηση που δημιουργείται σε εσάς, αν υπάρχει ανησυχία. Σίγουρα υπάρχει ανησυχία. Πόσο καιρό λείπετε, συγγνώμη κύριε Ιφαντή, πόσο καιρό λείπετε?
Από το Γενάρη. Από το Γενάρη, ναι. Για πείτε μου. Δηλαδή, όταν έφυγα δεν ήταν ακόμα πανδημία. Ναι, ναι. Υπήρχε σαν ιός στην Κίνα μόνο, αλλά δεν ήταν πανδημία. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που ακούω κάτι καινούργιο και ειδικότερα στην περιοχή μας που έχουμε αρκετά κρούσματα, η αλήθεια είναι ότι ανησυχείς αρκετά. Αλλά, εντάξει, μένοντας όλοι προσγειωμένοι και εγώ και η οικογένειά μου, ναι, θα το ξεπεράσουμε. Κύριε Φαντίνα, σας ευχαριστήσω θερμά. Ήταν χαρά μας που καταφέραμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Να ευχηθώ σύντομα καλά ταξίδια και να είστε πάντα καλά, να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.